Σε μοναδικές ανακαλύψεις προχωρούν οι επιστήμονες παρατηρώντας το διάστημα. Πρώτα ανακαλύφθηκε ένα περίεργο ηλιακό σύστημα. Βρίσκεται στον αστερισμό του Οριώνα και ονομάζεται GW Οριώνης. Διαθέτει τρεις δακτυλίους που αργότερα θα σχηματιστούν πλανήτες, αλλά στο κέντρο του υπάρχουν τρεις ύλη. Δύο που περιφέρονται σε τυπή τροχιά και ο τρίτος σε κυκλική τροχιά γύρω από τους δύο πρώτους. Στο σύστημα, από όσο φαίνεται, υπάρχει ήδη ένας νεαρός πλανήτης, αφού ο εσωτερικός δακτύλιος ταλαντεύεται και προφανώς είναι ο πρώτος πλανήτης τριών ήλιων. Επίσης, στο κέντρο του γαλαξία μας ανακαλύφθηκε ένας αέριος πλανητικός γίγαντας όπως ο Δίας στο δικό μας σύστημα, που περιφέρεται γύρω από ένα ήλιο λευκό νάνο. Ο νάνος αυτός έχει το 60% της μάσας του δικού μας ήλιου και ο πλανήτης είναι 40% μεγαλύτερος από τον Δία. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως τόσο ο Δίας όσο και ο Κρόνος ίσως να επιβιώσουν όταν ο δικός μας ήλιος μετατραπεί σε λευκό νάνο, όταν ξεμείνει από τα πυρηνικά του καύσιμα και αυτοκαταστραφεί. Δυστυχώς όμως, τόσο η Γη όσο και οι υπόλοιποι πλανήτες μέχρι την ζώνη των αστεροειδών θα έχουν ψηθεί, αφού πριν το στάδιο του λευκού νάνου ο ήλιος θα μετατραπεί σε γιγάντιο ερυθρό αστέρα, καταπίνοντας Ερμή, Αφροδίτη και ίσως και την δικιά μας Γη. Εάν σας άρεσε το βίντεο και οι πληροφορίες του, απλά πατήστε εγγραφή στο κανάλι και κοινοποιήστε το βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ.